κατάσταση εδώ στον οικισμό Σιντερίνα είναι δραματική. Πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εδώ δόθηκε μία μεγάλη μάχη με την φλόγα. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο, να μην περάσει μέσα από το χωριό και συνέχεια να κατευθυνθεί προς και άλλο πευκόφυτο δάσος. Πολλά από τα σπίτια του οικισμού τη γλίτωσαν εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς όχι όμως όλα. Βρισκόμαστε μπροστά από ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Είναι ένα από τα σπίτια εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας και της Λαβριωτικής που έχουν καταστραφεί. Όπως βλέπετε, ο χώρος εδώ του σαλονιού και της κουζίνας πλέον δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να διακρίνει σημάδι νοικοκυριού. Πλέον όλα έχουν μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα. Δυστυχώς η πυρκαγιά έφτασε εδώ με μανία. Η άνεμη ήταν ισχυρή. Γύρω-γύρω από το σπίτι υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν πεύκα τα οποία βοήθησαν στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Εδώ να πούμε ότι οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν μάλιστα να πηδήξουν από ένα διπλανό σπίτι, από μια μάντρα για να μπουν μέσα εδώ και να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται από το σπίτι. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα έπρεπε για τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου σπιτιού, καθώς όπως μπορείτε να δείτε η καταστροφή είναι ολοκληρωτική όχι μόνο στον κύριο χώρο του οικίματος αλλά και σε έναν βοηθητικό χώρο που υπάρχει ακριβώς δίπλα, ένα δεύτερο μικρότερο οίκημα. Όχι μόνο έχει καταστραφεί ότι οτιδήποτε υπάρχει μέσα, αλλά έχει καταστραφεί και η ξύλινη κεραμοσκεπή του συγκεκριμένου οικίματος και πλέον έχει μείνει ένα κουφάρι, ένα κομμάτι τσιμέντο και τούβλα. Δεν θυμίζει σε τίποτα σπίτι. Πραγματικά η κατάσταση και η εικόνα εδώ είναι αποκαρδιωτική, όπως και σε άλλους οικισμούς όπου είδαμε σπίτια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημίες και σπίτια βέβαια όπως αυτό εδώ στον συγκεκριμένο οικισμό που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η πύρινη λέλαπα δεν άφησε τίποτα στο πέρασμα σε αυτό το σπίτι. Γιάννη, ξέρεις, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών στο συγκεκριμένο οικισμό αλλά και στην περιοχή? Σε όλη την περιοχή από το πρωί κλιμάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή για περιουσίες, για καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας, για αυτοκίνητα που έχουν καεί. Είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και σε επίπεδο πυρόσβεσης εδώ στην περιοχή. Μπορεί η πυρκαγιά να είναι σε ύφεση εδώ στην περιοχή της Κερατέας και της Λαβριωτικής. Παρ' όλα αυτά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βλέπουμε πυροσβεστικά ελικόπτερα να πετάνε πάνω από την περιοχή, μάλιστα, πάνω από τους οικισμούς και να κάνουν ρήψεις νερού, καθώς έχουμε διάσπαρτες εστίες πυρκαγιάς σε μεγάλη έκταση.